Πάμε τώρα να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική γραμμή, όπως σας έχουμε ήδη προαναγγείλει, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Αθανάσιο Τσακρή, καθηγητή μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και μέλος της Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσακρή. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Τι κάνετε? Γεια σας, κύριε Παδόπουλε. Λοιπόν, οι τελευταίες πληροφορίες που διαβάζουμε είναι ότι... Κλείνουμε και δεν ανοίγουμε. Ναι, ότι τα επιδημιολογικά δεδομένα είναι τέτοια που σας οδηγούν σήμερα το απόγευμα να εισηγηθείτε προς την κυβέρνηση να μην ανοίξει σχεδόν τίποτα ακόμα. Είναι έτσι τα πράγματα? Σίγουρα υπάρχει μια επιβράδυνση της επιδημίας στη χώρα μας. Αυτό νομίζω καταγράφεται σχεδόν στις περισσότερες περιφέρειες, ακόμα και σε αυτές που η επιδημία είναι ακόμα στο κόκκινο, όπως είναι περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας, όπως επίσης και ο ενεργός ρυθμός αναπαραγωγής φαίνεται να έχει μια σημαντική μείωση και σε πολλές περιπτώσεις να είναι κάτω από τη μονάδα, που και αυτό δείχνει ότι θα έχουμε επιβράδυνση της επιδημίας. Αλλά παρόλα αυτά, αυτό κυρίως που στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο συνεχίζει να είναι πολύ δύσκολο είναι η πίεση που δέχεται το σύστημα υγείας, κυρίως στην Βόρεια Ελλάδα. Συνεχίζει, όπως ξέρουμε, και στις μονάδες συστατικής θεραπείας η κάλυψη να υπερβαίνει ίσως το 90% στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη και να φτάνει το 80% ακόμα στην Αττική, που η επιδημία είναι, θα λέγαμε, πιο ήπια σε σχέση με τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και εκεί δείχνει ότι το σύστημα πιέζεται. Οπότε είναι στοιχεία τα οποία συμβάλλουν στο να υπάρχει, θα έλεγα, πολύ μεγάλη σκέψη αν θα μπορεί κάτι να επιστρέψει σε κάποιο είδους κανονικότητα. Έτσι όπως είναι η κατάσταση, μικρές δραστηριότητες δεν μπορούν να ανοίξουν? Ακούμε για παράδειγμα για τα κομμωτήρια, εγώ θα προσέθετα και τα βιβλιοπωλεία. Τέτοιου είδους επιχειρήσεις, μικρές μεν, αλλά είναι κάτι, ανακουφίζουν κάπως ένα κομμάτι, ένα πολύ μικρό κομμάτι της αγοράς. Αυτά κατά τη γνώμη σας θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ή πρέπει να παραμείνουν και αυτά κλειστά? Είναι νομίζω κάτι σωστά που το θέτετε κι εσείς και νομίζω ότι χρειάζεται και κάποια διέξοδος με μικρά τέτοια ανοίγματα, τα οποία θα μπορούσαν να αποφορτήσουν και την πίεση και την κούραση που έχει ο κόσμος αυτή τη στιγμή, την κόπωση που όλοι αισθανόμαστε από την εξέλιξη της πανδημίας και το lockdown, και σίγουρα τέτοιες μικρές δραστηριότητες που δεν θα επιβάρυναν η επίδρασή τους στην εξέλιξη της επιδημίας θα είναι πολύ μικρή, θα μπορούσαν να συζητηθούν και νομίζω είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή συζήτηση για το κατά πόσον θα μπορούσαν να προταθούν τέτοια μικρά ανοίγματα του εμπορίου, σαν αυτά που αναφέρατε και στις προηγουμένες επιχειρήσεις, σαν αυτά που αναφέρατε. Να δούμε. Όπως λοιπόν και τα βιβλιοπωλεία που δείχνουν κιόλας είναι και μια διάθεση και μια που δείχνει ότι σε αυτή την εποχή της καραντίνας τουλάχιστον μπορούμε να διαβάζουμε ένα βιβλίο παραπάνω. Δείχνει και μια νότα, περνάει και μια τέτοια νότα προς την κοινωνία. Αισιοδοξία. Ναι, αλλά το θηρίο δεν λέμε να το δαμάσουμε. Θέλω να πω, είμαστε τώρα έκτη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη. Εξακολουθούν τα κρούσματα να είναι πάρα πολλά. Τι φταίει αυτό το καλοκαίρι, τι φταίει αυτό ακριβώς? Το ότι δεν κάνουμε το lockdown το οποίο μας έχουμε πει και την κοπανάμε όλοι μας, τι συμβαίνει? Σίγουρα όλα αυτά που αναφέρατε λίγο πολύ έχουν συμβάλει. Να θυμίσω ότι και στην Ευρώπη γενικότερα η κατάσταση δεν είναι ιδιαίτερα καλύτερη γενικότερα. Την τελευταία εβδομάδα είχαμε μια μείωση της επίπτωσης της επιδημίας της τάξης του 2%, που δείχνει πόσο αργά επιβραδύνεται η επιδημία με τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται γενικότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και που έχει να κάνει εν μέρη και με την κινητικότητα που είναι αυξημένη, έχει να κάνει και με τις καιρικές συνθήκες οι οποίες επιδεινώνονται συνεχώς καθώς μπαίνουμε και όπως το χειμώνα, και έχει να κάνει και με το υψηλό επιδημιολογικό φορτίο το οποίο ήδη είχε κατασταθεί πριν ξεκινήσει το κλασικό επιδημικό κύμα του ιού, αυτό που είναι γενικότερα για όλους τους κορονοϊούς, που ξεκινάει μέσα στον Οκτώβριο ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Φταίνε και τα τεστ. Κάνουμε λιγότερα τεστ από τους άλλους, από ό,τι έχω καταλάβει. Σίγουρα θα έλεγα ότι όταν έχεις να κάνεις με ένα light lockdown, σίγουρα χρειάζεσαι κάποια μέτρα όπως είναι η εντατική έλεγχη, η εντατική εργαστηριακή έλεγχη. Αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία και το έχει δείξει η εμπειρία όλης αυτής της πανδημίας, ξεκινώντας από τις ασιατικές χώρες, από τις ασιατικές χώρες και φτάνοντας πια και στην Ευρώπη, που έχουν γίνει πια πολύ πιο εντατική εργαστηριακή έλεγχη το τελευταίο χρονικό διάστημα, τους τελευταίους μήνες. Είναι ένα εργαλείο που πρέπει να το χρησιμοποιήσεις όταν έχεις ένα light lockdown, όταν υπάρχει μεγάλη κινητικότητα, ώστε να μπορείς να εντοπίζεις όσο το δυνατόν περισσότερα
ενεργά κρούσματα στην κοινότητα. Να θυμίσουμε ότι σε αυτή την επιδημία, σε αυτή την πανδημία, και αυτή είναι εντός εισαγωγικών η επιτυχία αυτού του ιού, ότι μπορεί και μεταδίδεται κυρίως από ασυμπτωματικούς και προσυμπτωματικούς, δηλαδή πριν εκδηλώσουμε τα συμπτώματα. Πάνω από 50% των περιπτώσεων συνδέονται με επαφή με ασυμπτωματικά άτομα ή με άτομα που ήταν στην προσυμπτωματική φάση, που δείχνει το πόσο μεγάλη σημασία έχουν οι ευρείς εργαστηριακοί έλεγχοι στην κοινότητα, που πέρα από την πολύ καλή επιδημιολογική πληροφορία που θα μας δώσουν, συντελούν ιδιαίτερα στο να εντοπίσουμε γρήγορα τους ενεργούς φορείς και να τους απομονώσουμε, μειώνοντας έτσι την εξάπλωση της επιδημίας. Αυτό που δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε, κυρία καθηγητά, και θέλουμε τη βοήθειά σας, είναι το εξής. Το είπε και ο Νότης, εγώ το θα το πω με άλλα λόγια. Όταν σε 6 εβδομάδες αυτό που έχει επιτύχει μια χώρα που έχει πάει σε γενική καραντίνα είναι μια ελαφρά μείωση των κρουσμάτων και τίποτα παραπάνω, κατά την άποψή σας, πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να φτάσουμε στη δραστική μείωση και να μας επιτρέψει να κυκλοφορούμε λίγο πιο ελεύθερα? Στα 500 κρούσματα που λέγατε κάποια στιγμή. Ακριβώς. Δηλαδή, όταν φάγαμε 6 εβδομάδες, πού είναι ο κόσμος κλεισμένος στην πλειοψηφία της ερώτηση. Ναι. Φανταστείτε να μην είχαμε πάρει τα μέτρα, τι θα γινόταν τώρα. Καλά, δεν το συζητάμε. Θα ήμασταν εδώ, ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τα μέτρα ελήφθησαν. Να δεχθώ εγώ ότι κάποιοι τα καταστρατηγούν ή κάποιοι δεν δίνουν την πρέπουσα σημασία. Αλλά ό,τι και να γίνει, έχουμε 6 εβδομάδες lockdown. Όταν βλέπουμε αυτά τα πενιχρά αποτελέσματα από τις 6 εβδομάδες, κατά την εκτίμησή σας, πόσο ακόμα θα χρειαστεί για να δούμε λίγο παραπάνω φως? Νομίζω ότι πρέπει να γίνονται πολύ μικρά βήματα στη συνέχεια, γιατί έχουμε να κάνουμε αυτό που είπαμε και προηγουμένως, με την κόπωση όλου του κόσμου και την ψυχολογική και από κάθε πλευρά κόπωση. Και νομίζω ότι πρέπει να γίνουν μόνο μικρά προσεκτικά βήματα που σιγά σιγά μέσα στο χειμώνα, γιατί είμαστε σε μια περίοδο που περιμένουμε ούτως ή άλλως έξαρση του ιού σε αυτή τη χρονική περίοδο, δεν υπάρχει αμφιβολία, θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά τα βήματα, με πολύ αυστηρή τήρηση των υγειονομικών μέτρων στα βήματα που γίνονται, ώστε να μπορέσει η επιδημία να κρατηθεί σε τέτοια επίπεδα που το κυρίως ζητούμενο σε αυτή τη φάση είναι να μπορεί να ανταποκρίνεται το σύστημα υγείας της χώρας και της πρωτοβάθμιας περίθαλψης αλλά και της νοσοκομιακής περίθαλψης. Εκείνο το ζητούμενο, και αυτό προσπαθούν να κάνουν και όλες οι χώρες της Ευρώπης, να κρατάνε την επιδημία σε τέτοια επίπεδα που να μπορεί να ανταποκρίνεται το σύστημα υγείας τους. Τώρα με το εμβόλιο που είδαμε ότι μπορούσαν. Πριν πάμε στο εμβόλιο, να κλείσουμε το θέμα της πανδημίας. Η επιτροπή σας συνεδριάζει, αν κατάλαβα καλά, ήδη. Ναι, έχετε δίκιο. Ωραία. Όταν ολοκληρώσει, λοιπόν, θα καταθέσετε την πρότασή σας απόψε, έτσι ώστε αύριο να λάβει τις αποφάσεις της η κυβέρνηση, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Λογικά, έτσι όπως το λέτε. Μπορείτε να μας δώσετε, για να κλείσουμε το κομμάτι αυτό, να πάμε και στα εμβόλια, μία εικόνα από τις απόψεις τη δική σας αλλά και το συναδέλφο σας? Είναι ασφαλές αυτό το συμπέρασμα που βγάζουμε, ότι η εισήγησή σας θα είναι πολύ προσοχή και ελάχιστα πράγματα να ανοίξουν από εβδομάδα? Νομίζω πως τα εκεί θα κινηθεί περισσότερο, έτσι, πολύ μικρά βήματα, για να δώσουν, έτσι, αυτό που είπαμε και προηγουμένως, μια εκτόνωση στον κόσμο, έτσι, μέσα στην πίεση που υπάρχει. Νομίζω ότι τέτοια μικρά προσεκτικά βήματα θα μπορούσαν να γίνουν στη συγκεκριμένη χρονική φάση. Και κάτι τελευταίο, αν μου επιτρέπεις, είναι ότι επειδή γίνεται κουβέντα και για τις εκκλησίες, κυρία καθηγητά, κατά τη γνώμη σας, οι εκκλησίες μπορούν να λειτουργήσουν τα Χριστούγεννα, έστω για τις λειτουργίες Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς, Θεοφανίων, ή όχι? Νομίζω ότι επειδή έχουμε να κάνουμε και με κυρίως ιδιαίτερα ευπαθείς ομάδες, και εδώ χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Και ό,τι γίνει, να τηρούνται πολύ αυστηρά τα υγειονομικά μέτρα. Έτσι νομίζω ότι είναι πολύ απαραίτητο στην συγκεκριμένη χρονική φάση. Τώρα να σε ρωτήσω κάτι για το εμβόλιο. Μήπως μας διαφωτίσετε λίγο, γιατί άρχισαν τα πρώτα εμβόλια στη Βρετανία. Είδαμε ότι κάποιοι οι οποίοι είχαν αλλεργίες αντιδράσανε. Υπήρξε κακή αντίδραση με το εμβόλιο και υπήρξε, εν πάση περιπτώσει, οδηγία όσοι έχουν εκτεταμένες αλλεργίες να μην το κάνουν. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό τώρα? Σίγουρα είναι κάτι το οποίο θα μελετηθεί και θα αναλυθεί ακόμα και στη συνέχεια, και θα έλεγα και γι' αυτό το λόγο ίσως είμαστε και πιο τυχεροί που τα εμβόλια θα έρθουν λίγο πιο αργά στην υπόλοιπη Ευρώπη από ό,τι στην Αγγλία. Δεν θα το κάνουμε εμείς πρώτοι, ναι.
σίγουρα για να τα λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Είναι βέβαια κάτι το οποίο αναμενόμενο σε πολλά εμβόλια. Όταν κάποιος έχει αλλεργίες, πολλές φορές αναπτύσσει αλλεργική αντίδραση από τη χωρίς κάποιο εμβόλιο. Δεν είναι κάτι απίθανο, κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε. Νομίζω κάτι μέσα στα αναμενόμενα. Άρα δεν συνιστά για σας πρόβλημα η εμφάνιση αυτών των συμπτωμάτων στα πρώτα εμβόλια. Δεν αλλάζει η λογική σας που λέει μόλις έρθει παιδιά να το κάνετε εφόσον είστε στις κατηγορίες που πρέπει να το κάνουν πρώτες. Νομίζω ότι δεν αλλάζει η όλη στρατηγική και σίγουρα τα εμβόλια θα αποτελέσουν από τα σημαντικότερα εργαλεία διαχείρισης αυτής της επιδημίας, αλλά σίγουρα θα πρέπει να γίνει συνολικότερη στρατηγική. Μην θεωρήσουμε ότι θα έρθει το εμβόλιο και τελείωσε η επιδημία, γιατί περνάει σε πολλοί κόσμο αυτή η εντύπωση ότι από την άλλη μέρα το πρωί θα τελειώσει η πανδημία. Μέχρι το καλοκαίρι ελπίζουν να κάνουν λίγο καλύτερο καλοκαίρι φέτος. Σίγουρα θα έχουμε καλύτερο καλοκαίρι για διάφορους λόγους. Δεν υπάρχει αντίρρηση, αλλά θα πρέπει να είναι συνολική η στρατηγική, να δούμε και τις θεραπευτικές προσεγγίσεις, τις νεότερες που έχουμε, που είναι αρκετά ελπιδοφόρες. Και τους εργαστηριακούς ελέγχους, αυτό που αναφέραμε προηγουμένως, που είναι επίσης πολύ σημαντικό εργαλείο στη διαχείριση, και η στήριξη βέβαια της πρωτοβάθμιας και της νοσοκομιακής περίθαλψης, που είδαμε πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στη διαχείριση της επιδημίας. Θέλει, νομίζω, συνολικότερη στρατηγική όλη αντιμετώπιση και προς τα εκεί, νομίζω, κατευθύνεται και όλη η Ευρώπη. Έχω κι εγώ μια απορία, ρώτησα και τον κύριο Δερμιτζάκη, αλλά δεν με διαφώτισε χθες. Υπάρχει περίπτωση το εμβόλιο για τον κορονοϊό να δημιουργεί αλληλεπιδράσεις με το αντιγρυπικό εμβόλιο ή το εμβόλιο του πνευμονιόκοκκου? Δεν υπάρχει κάποια τέτοια ένδειξη. Δεν νομίζω ότι έτσι απλά πολλές φορές λέμε το κάθε εμβόλιο να γίνεται χωριστά, όπως λέγαμε και παλιότερα, το πνευμονιόκοκκου ή της γρήπης να γίνεται σε ξεχωριστές χρονικές στιγμές, κυρίως για το αν αναπτυχθεί κάποια παρενέργεια, να μπορούμε να ξέρουμε πού να αποδώσουμε την παρενέργεια. Περισσότερο αυτή την έννοια έχει παρά την έννοια της αλληλεπίδρασης. Άρα λέτε ότι εφόσον έχει περάσει ένας μήνας από τότε που έκανες το αντιγρυπικό ή το πνευμονιόκοκκο, κάνεις άφοβα και το εμβόλιο Όπως το λέτε. Μάλιστα. Δεν μας επόφευκε την άποψη. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας αφήνουμε να επιστρέψετε στη συνεδρία και αναμένουμε τις αποφάσεις σας. Γεια σας. Ο κύριος Αθανάσιος Τσακρής, καθηγητής μικροβιολογίας και μέλος της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων. Ακούσατε, η εισήγηση της Επιτροπής θα είναι προς την κυβέρνηση: ανοίξτε ελάχιστα πράγματα από Δευτέρα και με μεγάλη προσοχή.